Η Ελπίδα Κόλτηρη όμως είναι μαζί μας και σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Θα μιλήσουμε σήμερα για τον καθαρισμό προσώπου. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη περίοδος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Μετά το καλοκαίρι. Είναι η σωστή στιγμή. Είναι μια καλή ανανέωση, γιατί σίγουρα και. Ας το πάμε και το τέλος καλύτερα. Ότι μετά από έναν καθαρισμό είναι και μια ενυδάτωση, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, έτσι δεν γίνεται? Το δέρμα μας χρειάζεται την ενυδάτωση μετά από όλο αυτόν τον ήλιο. Οπότε μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, θα μάθετε και τα πάντα από εμάς σήμερα. Τι είναι ο καθαρισμός προσώπου? Μάλιστα, στην ουσία ο καθαρισμός είναι η διαδικασία απομάκρυνσης των ρήπων και του υπερβολικού σμίγματος από το δέρμα. Μπορούμε να προχωρήσουμε και σε διάνοιξη ορισμένων στοιχείων της ακμής, καθώς περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια που ακολουθούμε. Εμείς ωστόσο μπορούμε είτε να προσθέσουμε βήματα, χειρισμούς και συστατικά, είτε να αφαιρέσουμε, ανάλογα με το περιστατικό. Απευθύνεται σε όλους? Υπάρχει κάποια περίοδος που είναι καλύτερο να γίνει? Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλους τους τύπους δέρματος, βάσει των οποίων εμείς καθορίζουμε τη συχνότητα εφαρμογής του, καθώς και για τα συστατικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Κάθε πότε πρέπει να γίνει ο καθαρισμός? Είναι το δέρμα αυτό το οποίο μας καθοδηγεί για να επιλέξουμε τη συχνότητα εφαρμογής του. Μπορεί να είναι η πιο συχνή εφαρμογή κάθε μήνα σε ένα έντονο ακνεϊκό δέρμα, όχι όμως πιο νωρίς από αυτό το διάστημα, και μέχρι μία φορά το χρόνο. Μάλιστα. Σίγουρα απευθύνεται και σε άντρες, γιατί οι άντρες νομίζω δεν κάνουν και καθαρισμό, έτσι δεν είναι? Ναι, απευθύνεται σε άντρες και μάλιστα οι άντρες, λόγω των ανδρογόνων, στην ουσία το δέρμα τους είναι πιο λιπαρό και εμφανίζει έντονα τα σημάδια ακμής όταν περνάνε ακμή. Μάλιστα. Και ειδικά στο μέτωπο, γιατί όσο να είναι στα μάγουλα και στο πηγούνι, υπάρχουν τα γένια συνήθως που. Υπάρχει μια ανανέωση, ένα peeling σχεδόν καθημερινό. Είναι και τα γένια που τους προστατεύει και από τον ήλιο, αλλά και η καθημερινή απολέπιση που κάνουν. Ακριβώς, λόγω του ξερίσματος. Άλλωστε και οι άντρες έχουν και διαφορετική δομή και περισσότερο κολαγόνο στο δέρμα τους. Έχουν περισσότερο κολαγόνο. Ναι, έχουν λίγο περισσότερο κολαγόνο από τις γυναίκες. Είναι δυνατόν, εντάξει. Τι να το κάνουν οι άντρες το κολαγόνο? Δηλαδή, αυτές είναι οι αδικίες της φύσης, νομίζω. Είναι τα προνόμια της φύσης τους άντρες. Τι να πω. Λοιπόν, στην εγκυμοσύνη επιτρέπεται ο καθαρισμός προσώπου σε μια έγκυο γυναίκα? Ναι, δεν αποτελεί αντένδειξη η εγκυμοσύνη. Ωστόσο, όμως, εμείς αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια συγκεκριμένα συστατικά όπως είναι τα εθέρια έλαια και σαφώς παρακάμπτουμε και τα υψί συχνά. Μάλιστα. Και για ψυχολογικούς λόγους, πόσο μάλλον σε μια έγκυο γυναίκα που σημαίνουν πολλές ορμονικές αλλαγές στο σώμα της, έχει και αυξημένη την ανάγκη σε μερικές περιπτώσεις για καθαρισμό. Να πούμε ότι τα υψίσυχνα τα οποία ανέφερε είναι ουσιαστικά το τελικό στάδιο του καθαρισμού, από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, είναι το οποίο, τι ακριβώς είναι? Τα τελευταία στάδια του καθαρισμού είναι ρεύμα υψηλής συχνότητας. Σε αυτήν τη συχνότητα το ρεύμα έχει αντισηπτική και μικροβιοκτόνο δράση. Μάλιστα. Σε ένα δέρμα το οποίο έχει πολύ έντονη ακμή γίνεται καθαρισμός, γιατί είναι ήδη ευαίσθητο, είναι ήδη κοκκινολογό της ακμής. Και ίσως κάποια κοπέλες που είναι και σε εφηβεία να φοβούνται να κάνουν κάτι τέτοιο. Επιτρέπεται σε ένα δέρμα με ακμή ο καθαρισμός? Επιτρέπεται και μάλιστα αποτελεί σημαντικό όπλο στην συστηματική αντιμετώπιση της ακμής, στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ακμής. Μάλιστα. Καθώς συνδυάζεται πριν, μετά ή και κατά τη διάρκεια της τοπικής ή συστηματικής αγωγής που δίνεται από τον δερματολόγο. Θα πρέπει όμως οι φίλες μας να είναι, και οι φίλοι μας φυσικά, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί από ό,τι έχω καταλάβει με τον καθαρισμό. Είναι μια διαδικασία η οποία, επειδή ανοίγει τους πόρους, είναι εύκολο να μολυνθεί αν δεν κλείσουν στο τέλος πάλι, καλά? Χρησιμοποιούμε τον όρο, ανοίγουμε τους πόρους και κυρίως αναφερόμαστε στη χρήση ατμού σε συνδυασμό με το όζον. Στην ουσία αυτό δεν είναι πολύ σωστό. Με την έννοια ότι δεν μπορούμε να διευρύνουμε εμείς το μέγεθος των πόρων του δέρματος. Αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει και με την ανατομία της επιδερμίδας. Αλλά η διαστολή των πόρων είναι στην ουσία αποτέλεσμα υπερβολικής σμιγματόρειας. Μάλιστα. Υπερβολικής συσσόρευσης σμίγματος. Άρα λοιπόν δεν ανοίγουμε τους πόρους, αλλά ένα ακνεϊκό δέρμα εμφανίζει φλεγμονές. Γενικά η ακμή παρουσιάζει μία πληθώρα στοιχείων στο πρόσωπο. Μπορεί να έχει απλούς φαγέσορες, ανοιχτούς, τα μαύρα στίγματα που λέμε, οι κλειστοί φαγέσορες ή λευκά στίγματα, οζίδια, κίστες, φλεγμονές. Μάλιστα. Κάποια άσπρα, αυτά τα άσπρα που βλέπουμε ώρες-ώρες, που δεν είναι ακριβώς... ναι, αυτό. Τι ακριβώς είναι? Είναι και αυτό σμίγμα, το οποίο έχει εγκλωβιστεί μέσα στο δέρμα. Το σμίγμα είναι και πιο σκληρό, νομίζω. Είναι σκληρό, γιατί
το προστατεύει, το καλύπτει το δέρμα επιφανειακά. Mm-hmm. Και γι' αυτό διατηρεί και το χρώμα του. Το σμίγμα κανονικά δεν είναι μαύρο. Είναι λευκό, λευκοκίτρινο. Απλά λόγω της ρύπανσης στην επιφάνεια γίνεται μαύρο. Μαύρο, θέλω στο σημείο που το σημείο αυτό είναι ανοιχτό. Μάλιστα. Πολλές φορές αναφέρεται ότι ο καθαρισμός μπορεί να επιδεινώσει την ακμή. Συμβαίνει αυτό? Η ακμή είναι μια πολυπαραγωγική νόσος. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες λοιπόν. Και έχει ένα πολύμορφο εξάνθημα, όπως είπαμε. Κυρίως τα ανδρογόνα, όταν μιλάμε για μια ορμονική ακμή, είναι αυτά τα οποία δρούν γύρω από την τριχοσματογόνο μονάδα που συγκεντρώνεται και το σμίγμα, mm-hmm. Και οδηγούν στην υπερπλασία και στην υπερλειτουργία του αδένα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι από τη φύση του καθαρισμού και την αιτιολογία της ακμής δεν μπορεί ο καθαρισμός να δημιουργήσει ακμή. Μάλιστα. Μπορεί όμως να επιδεινωθεί όντως. Στην αρχή ίσως λίγο, και στην αρχή και στη συνέχεια. Δεν μας επηρεάζει αυτό σε ποιο στάδιο είναι. Mm-hmm. Είναι ο λάθος χειρισμός, ο οποίος μπορεί όντως να επιδεινώσει τις βλάβες. Όταν μιλάμε για τις βλάβες αυτές, συνήθως αναφερόμαστε στις φλεγμονές. Μάλιστα. Η καλή γνώση της ανατομίας του δέρματος και της ανατομίας των στοιχείων της ακμής μας δίνει τη δυνατότητα να απέμβουμε δραστικά, να αποσυμφορήσουμε το δέρμα, χωρίς να δημιουργήσουμε περαιτέρω μόλυνση. Μάλιστα. Δηλαδή, στην ουσία, τι γίνεται? Αν δεν γίνει με σωστό τρόπο η διάνοιξη που λέμε. Η διάνοιξη γίνεται με τον ατμό. Η διάνοιξη γίνεται με βελόνα μίας χρήσεως, η οποία δεν τρυπάει το δέρμα. Ναι. Επιφανειακά και με προσεκτικό τρόπο επεμβαίνουμε, ώστε να δημιουργήσουμε μία δίωδο στο σμίγμα, όταν θα πιέσουμε εμείς αυτό να φύγει έξω από το δέρμα και όχι μέσα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ένας λάθος χειρισμός, πιέζοντας ένα σημείο όπου το σμίγμα έχει εγκλωβιστεί μέσα στο δέρμα, mm-hmm. σε έναν κλειστό φαγέσορα, δημιουργείται μία ρήξη εκεί στην τριχοσματογόνο μονάδα. Μάλιστα. Όταν δημιουργηθεί αυτή η ρήξη και το περιεχόμενο αρχίζει και κινείται ελεύθερα στο χώριο, στην ουσία το επιμολύνει και δημιουργεί τις φλεγμονές. Ναι, γι' αυτό κιόλας, άμα πειράξει ένα σπυράκι, εκεί που είναι μικρό, μερικές φορές μπορεί να γίνει ακόμα πιο μεγάλο. Αυτό γίνεται στην ουσία. Γίνεται μια εσωτερική μόλυνση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ο σωστός καθαρισμός, οι σωστοί χειρισμοί, όχι μόνο δεν επιδεινώνουν την ακμή, αλλά την αντιμετωπίζουν δραστικά και προλαμβάνουν και την εξέλιξή της. Το δέρμα μετά τον καθαρισμό πώς είναι? Εμφανίζει μια υπερεμία, mm-hmm. η οποία υποχωρεί σταδιακά τα επόμενα 24 ώρα. Mm-hmm. Αυτή η υπερεμία δεν αποτελεί παρενέργεια. Είναι φυσιολογική αντίδραση του δέρματος από την πίεση που ασκούμε. Άλλωστε, στην ουσία εμπλουτίζονται τα αιμοφόρα αγγεία της επιδερμίδας με περισσότερο αίμα και έτσι η επιδερμίδα που θρέφεται έμεσα από τα αιμοφόρα αγγεία. Οξυγονώνεται, νομίζω, λόγω του αίματος. Οξυγονώνεται και φτάνει και περισσότερο θρεπτικό υλικό. Μάλιστα. Άρα, όταν υποχωρεί αυτή η υπερεμία, φαίνεται το δέρμα πραγματικά πιο καθαρό, πιο φωτεινό. Μπορεί ο καθαρισμός, σίγουρα ένας λάθος καθαρισμός για την ερώτηση που σου κάνω, mm. Να αφήσει σημάδια μόνιμα στο πρόσωπο ή να επηρεάσει το μέγεθος των πόρων του δέρματος? Όχι, δεν αφήνει σημάδια. Mm-hmm. Το δέρμα αποκαθιστάται πλήρως μέχρι τις επόμενες 2 μέρες και πάλι ανάλογα και με την ευαισθησία του. Και το μέγεθος των πόρων δεν επηρεάζονται, όπως αναφέραμε, ότι είναι λάθος αυτός ο όρος που συχνά χρησιμοποιούμε. Είναι λογικό. Γιατί στην ουσία, όταν μείνει το σμίγμα. Το άνοιγμα των πόρων, αυτό είναι. Ακριβώς, αυτό αναφέρεσαι. Η διασφαλμένη πόρη στην ουσία είναι όταν το παραμείνει το σμίγμα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ουσιαστικά που μεγαλώνει είναι και τον πόρο ακριβώς, αυτό είναι που ανοίγει. Είναι και κατασκευαστικό όταν μιλάμε για την ανατομία μιας επιδερμίδας, ναι. αλλά συμβαίνει φυσιολογικά καθώς μένει το σμίγμα για πολύ καιρό μέσα στο δέρμα. Όταν το αφαιρούμε λοιπόν μετά, φαίνονται οι πόροι διασταλμένοι. Μάλιστα. Αλλά στην ουσία έχει γίνει από αυτό. Αυτοί οι πόροι διασταλμένοι, υπάρχει περίπτωση, μπορούμε με κάποιο τρόπο να κλείσουν, να μην φαίνεται. Με τα peelings, βεβαίως. Με τα peelings, ναι. Μάλιστα. Επιτρέπεται μετά τον καθαρισμό να κάνουμε ένα μακιγιάζ? Επιτρέπεται το μακιγιάζ σε μάτια και χείλη άφοβα. Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση make-up και οι πούδρες, διότι όλα αυτά τα προϊόντα μακιγιάζ πολλές φορές έχουν παθογόνα βακτήρια ή και μη παθογόνα βακτήρια. Ακόμα και βακτήρια τα οποία έχουμε μεταφέρει εμείς στο προϊόν. Ακριβώς. Με τη χρήση. Ακριβώς. Μετά από έναν καθαρισμό, το δέρμα μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως, ενδεχομένως να υπάρχουν αμοιχές, πύλες εισόδου, mm-hmm. σημεία που έχει υποστεί λύση της συνέχειας της επιδερμίδας. Οποιοδήποτε μικρόβιο, έστω και μη παθογόνο, μπορεί να μετατραπεί σε παθογόνο. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν να αποφεύγονται για 2 ημέρες τουλάχιστον.
Η γυμναστική, γιατί είναι και θέμα εφίδρωσης και ειδικά στο πρόσωπο, νομίζω ότι και στο μέτωπο θα υδρώνουμε αρκετά. Ναι. Επιτρέπεται να κάνεις έτσι μετά την. Πρέπει να αποφεύγεται η γυμναστική για τις επόμενες δύο ημέρες, καθώς κρίνουμε ότι αυτό είναι και ένα μέσο χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο οργανισμός για να αποκαταστήσει τελείως την επιδερμίδα εξωτερικά. Καθώς οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει έντονη εφίδρωση. Διότι ο υδρότας περιέχει. Χαμάμ, για παράδειγμα, μια σάουνα, όλα αυτά τα τέτοια. Οτιδήποτε μπορεί να σας κάνει έτσι να υδρώσετε. Ναι. Καλό είναι να το αποφύγετε για τις επόμενες δύο μέρες μετά τον καθαρισμό. Ναι. Και το ίδιο, δύο μέρες ισχύει και για το μακιγιάζ, το. Ναι, στο πρόσωπο. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε τέτοιου είδους συνήθεια θα πρέπει να. Μπαίνουμε, το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, σε μια καραντίνα, χωρίς να ακούγεται βαρύκδουπο, για δύο ημέρες. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως τώρα νομίζω ότι έχουν βγει και υπέροχες κρέμες, οι οποίες έχουν και λίγο χρώμα. Υπάρχουν και φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές. Οπότε μπορείτε να κάνετε ένα ελαφρύ μακιγιάζ με ένα τέτοιο προϊόν. Είναι ειδικά προϊόντα τα οποία έχουν και αντιβακτηριακή δράση και ελαφρώς καλλιπτική. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τι προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό έτσι, και μετά τον καθαρισμό? Καταρχήν θα πρέπει να αποφεύγονται οποιαδήποτε προϊόντα που περιέχουν οξέα φρούτων. Μάλιστα. Έστω και σε αυτές τις μικρές συγκεντρώσεις. Ναι, σε ρωτήσω κάτι, να κάνω μια παρένθεση. Λίγο τα οξέα φρούτων είναι λίγο, ας το πούμε έτσι μέσα σε εισαγωγικά, επικίνδυνα. Γι' αυτό μου τα χρησιμοποιεί, δηλαδή πώς το λέω, πώς θέλω να σου το εξηγήσω. Πολλές φορές σε πάρα πολλά πράγματα, έτσι σε μια εγκυμοσύνη, σου λένε να αποφεύγεις συνήθως τα οξέα φρούτων. Γιατί όλο αυτό? Γενικά στην εγκυμοσύνη αποφεύγουμε πολλά συστατικά. Μάλιστα. Γενικά τα οξέα φρούτων δεν είναι κάτι το τρομακτικό, επειδή ανήκει στην κατηγορία του χημικού peeling στην ουσία. Έχουν την ιδιότητα αυτά να μεταβάλουν το pH της επιδερμίδας. Στην ουσία δίνουν ένα ερέθισμα στο να αναγκάσουν τον οργανισμό να αναπλάσει νέα κύτταρα. Όμως, το να χρησιμοποιείτε ένα καλλιντικό σε συστηματική βάση, φυσικά, και μάλιστα σε προσωπικό επίπεδο, όπου δεν μπορεί ο καθένας να είναι σίγουρος αν το χρησιμοποιεί σωστά. Αν θα του καλύψει τις ανάγκες. Και αυτό. Γιατί πολλές φορές ο υπερβολικός ζήλος να προστατέψουμε, να θρέψουμε ένα δέρμα, να το βοηθήσουμε, στην ουσία έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο, γιατί υπάρχουν και απαγορευτικά όσον αφορά και την περίοδο που χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους καλλιντικά. Οπότε θα πρέπει να είναι άμεση η συνεννόηση με τη χρήση ενός τέτοιου προϊόντος. Γιατί μπορεί όντως να επιφέρει θεματικά αποτελέσματα σε ένα δέρμα, αλλά σε ένα άλλο όχι. Μάλιστα. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Παλιότερα υπήρχε αυτή η αίσθηση του να βάλουμε ένα λεκανάκι, να βράσουμε λίγο νερό, μπορεί να βάζαμε και κανένα αιθέριο ηλιο μέσα και να κάνουμε μόνοι μας καθαρισμό. Αυτό πόσο επικίνδυνο είναι? Εγώ έχω προσωπική εμπειρία από αυτό και έχω να σου πω ότι την πάτησα πάρα πολύ άσχημα. Οι περισσότεροι. Ναι. Νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένα στους ανθρώπους. Γιατί αυτή η άνοιξη των πόρων μπορεί να έχει και αντίθετα αποτελέσματα μετά. Αλλά πες τα μας καλύτερα εσύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά τεχνάσματα, πολλοί πειραματισμοί για τον καθαρισμό του προσώπου. Κάτι τέτοιο όμως απαγορεύεται σε προσωπικό επίπεδο. Μάλιστα, αποτελεί και έναν από τους λόγους που γενικότερα δημιουργούνται ερωτηματικά γύρω από τον καθαρισμό. Και είναι λογικό. Οι λόγοι είναι πολλοί. Καταρχήν, ο καθένας δεν είναι σε θέση να έχει τη σωστή εκτίμηση. Αυτό που βλέπει και χαρακτηρίζει ως σημάδι ή σπυράκι. Δεν είναι λίγες οι φορές που υπάρχει μια συνεχής πίεση και ένας τραυματισμός, γιατί πολλές φορές μπορεί να εμφανιστεί κάποιο σπυράκι, κάποια φλεγμονή κάτω από ένα σπύλο. Μάλιστα. Οπότε στην ουσία να τραυματίζεται και η γυαλιά. Που είναι κάτι τέτοιο επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η σωστή εκτίμηση. Δεν μπορεί να έχει ο καθένας μας σωστή εκτίμηση και καλή γνώση της ανατομίας της βλάβης που βλέπει και ποιο είναι το βάθος αυτής της βλάβης. Και την πίεση που ασκεί. Και γιατί εσείς το βλέπετε με μικροσκόπιο ουσιαστικά. Όχι με μικροσκόπιο, με μεγενθητικό φακό. Με μεγενθητικό φακό. Το οποίο έχετε τελείως άσε τις γνώσεις. Ούτως ή άλλως όμως εκείνη τη στιγμή. Και η εμπειρία, ναι, και η εμπειρία φυσικά. Και από μια ψηλάθιση. Ακριβώς. Και είσαστε και σε άλλη θέση από όταν είμαστε εμείς σε σχέση με τον καθρέφτη. Και πιέζουμε ένα πρόσωπο που στο τέλος το κάνουμε τρεις φορές χειρότερα από ότι ήταν με εκείνο το σπυράκι. Ακριβώς. Καλύτερα γιατί, να μέναμε με το σπυράκι. Ακριβώς. Γιατί αυτή η συνεχής πίεση στην ουσία μπορεί να δημιουργήσει κακοποιήσεις στο δέρμα. Και τελικά όντως να αφήσει κάποια σημάδια. Και μάλιστα πολλές φορές εμφανίζονται και υβριαγγείες.
πάρα πολύ σημαντικό, από την υπερβολική πίεση μπορούν να δημιουργηθούν και ευριαγγείες. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει λίγο ευαισθησία σε αυτό, είναι σίγουρο ότι θα το τραυματίσεις πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε όμως έτσι peeling και μάσκες μόνιμα στο σπίτι? Νομίζω ότι οι περισσότερες έτσι που έχουμε λιπαρό δέρμα μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτή τη στάνταρ πράσινη μασκούλα με τον άργυλο. Mm-hmm. Αυτό είναι αποδεκτό από εσέ? Όχι από εσένα, σχέδιο, να ξέρεις, να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν είναι απαγορευτικό. Mm-hmm. Και ειδικά οι μάσκες. Θα πρέπει όμως να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή και μια αισθητική περιποίηση αυτού του είδους σε προσωπικό πάλι επίπεδο θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε 20 μέρες. Μάλιστα. Κυρίως αυτό αφορά τα peeling που γίνονται. Διότι η συχνή απολέπιση στην ουσία θα έχει αντίθετα αποτελέσματα. Σε αυτό θα μας βοηθήσει λίγο ο όρος της κερατινοποίησης. Η επιδερμίδα έχει κάποιες στιβάδες. Στην τελευταία στιβάδα προς το χώριο είναι η βασική στιβάδα. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι είναι το εργοστάσιο παραγωγής των κυττάρων της επιδερμίδας. Πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί λοιπόν ταράγονται τα νέα κύτταρα, διαφοροποιούνται, ανεβαίνουν στιβάδες, φτάνοντας στο τέλος να γίνουν πεπλατισμένα κερατινοκύτταρα. Αυτή η διαδικασία είναι η κερατινοποίηση και στην ουσία συμβάλλει στην ανανέωση της επιδερμίδας σε όλο μας το σώμα. Αυτή περίπου διαρκεί 28 μέρες. Άρα ένα καλό peeling να το κάνουμε κάθε 28 μέρες, αυτό μας λες? Περίπου, γιατί αν γίνει πιο συχνά διαταράσσεται όλη αυτή η ισορροπία, mm-hmm, και θα έχουμε σαν αποτέλεσμα να δούμε ένα δέρμα ταυτόχρονα λιπαρό, αφυδατωμένο, και αν συνεχιστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα δημιουργήσει αμοιχές. Θα διαταράξει τον όξινο μανδύα της επιδερμίδας που μας προφυλάσσει από βακτήρια και θα είναι πιο ευαίσθητο, πιο ευάλωτο στις επιθέσεις από το εξωτερικό περιβάλλον. Ανεξάρτητα από το τι peeling έχουμε διαλέξει, δηλαδή υπάρχουν peeling τα οποία έχουν πάρα πολύ λεπτούς κόκκους και άλλα με πιο έτσι μεγάλους κόκκους. Ανεξάρτητος από αυτό? Επιλέγουμε το αντίστοιχο peeling ανάλογα με τον τύπο του δέρματος, αλλά και πάλι αποτελεί απολέπιση και καλό θα ήταν οποιοδήποτε peeling, όσο και ήπιο, mm-hmm, να μην χρησιμοποιείται συχνά. Μάλιστα. Πες μας λίγο για τα στάδια του καθαρισμού, για να ξέρουν και οι φίλες μας τι ακριβώς είναι ο καθαρισμός και ποια στάδια έτσι περιλαμβάνει. Αναλύοντας τα στάδια του καθαρισμού, στην ουσία μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία του και τα ωφέλη μπορεί να μας δώσει. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν είναι απλά να αφαιρέσουμε το σμίγμα ή να κάνουμε διάνοιξη, να προχωρήσουμε σε μια διάνοιξη με ορισμένες βλάβες προκειμένου να ανακουφίσουμε ένα δέρμα. Είναι η όλη φιλοσοφία τέτοια, η οποία διεγείρει τη ρευματική κυκλοφορία, επιταχύνει τη λεμφική παροχέτευση, αποτοξινώνοντας το δέρμα. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη του. Και γι' αυτό είναι συγκεκριμένοι χειρισμοί και συγκεκριμένα τα στάδια. Πρώτα απ' όλα καθαρίζουμε το δέρμα. Θέλουμε να δουλέψουμε σε ένα καθαρό δέρμα. Άλλωστε, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο λύση στη συνέχεια του δέρματος. Άρα, οποιοδήποτε μικρόβιο μπορεί να μετατραπεί σε παθογόνο. Θέλουμε λοιπόν να είναι απόλυτα καθαρό το δέρμα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τον ατμό σε συνδυασμό με το όζον. Αυτό προκαλεί μια εφίδρωση. Mm-hmm. Ελεγχόμενη εφίδρωση. Και μέσω του υδρότα το δέρμα αποβάλλει τις τοξίνες του. Άλλωστε, και το όζον και το ενεργό οξυγόνο που παράγονται κατά την αποσύνθεσή του καταστρέφουν οργανικές ύλες και βακτήρια. Άρα είναι μια προετοιμασία αντισηπτικής δράσης πριν ξεκινήσουμε τον καθαρισμό. Πολύ σημαντικό και αυτό. Το όζον επίσης διεγείρει και την αιματική κυκλοφορία, καθώς έχει την ικανότητα να επεμβαίνει και βαθύτερα στο δέρμα. Προχωράμε στη διάνοιξη με τους συγκεκριμένους χειρισμούς, πιέζουμε συγκεκριμένα. Πάντα είναι το δέρμα το οποίο μας καθοδηγεί στο πόσο θα πιέσουμε και με ποιο τρόπο θα πιέσουμε. Mm-hmm. Η διάνοιξη, όπως είπαμε, προσεκτική, αν και εφόσον χρειαστεί. Και η συνέχεια τα υψίσυχνα. Τα υψίσυχνα χαρακτηρίζονται κύρια ως αντισηπτική δράση και μικροβιοκτόνο δράση. Ωστόσο, αποσυμφορίζουν όμως και τους ματογόνους αδένες, επαναφέρουν την οξύτητα της επιδερμίδας και επιταχύνουν τη λέμφο. Μέσω της λεμφικής κυκλοφορίας, στην ουσία το δέρμα αποβάλλει τις τοξίνες του. Είναι στην ουσία πρόκειται για φυσικά υποπροϊόντα κυταρικού μεταβολισμού, τα οποία όμως πλέον είναι άχρηστα για τον οργανισμό και συσσωρεύονται. Όταν λοιπόν αποβάλλονται φυσικά. Και μας κάνει λίγο θαμπή έτσι και την επιδερμίδα ουσιαστικά. Γι' αυτό το λόγο όλη αυτή η φιλοσοφία μετά και τις δύο ημέρες που το δέρμα έχει αποκατασταθεί πλήρως και έχει φύγει αυτή η υπερεμία, μπορούμε πια να δούμε ένα δέρμα πραγματικά διαφορετικό και βελτιωμένο σε πολλά επίπεδα.
Και σίγουρα όλα αυτά που μας περιέγραψε δεν έχουν καμία σχέση με το λεκανάκι, το βραστό νερό και μια πετσέτα. Σε καμία περίπτωση, σας το λέω, είχα πάρα πολύ άσχημη εμπειρία. Τι προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούμε καθημερινά και στο σπίτι μας, έτσι για να καθαρίζουμε το πρόσωπό μας, να φεύγει σωστά το μακιγιάζ. Τι προϊόντα καταρχήν καλό είναι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βάση και σημασία στο καθαριστικό. Mm-hmm. Ένα λάθος καθαριστικό, και κυρίως αυτά είναι τα σαπούνια. Που ξηραίνουν έτσι λίγο την επιδερμίδα. Ακριβώς, γιατί έχουν αλκαλικό pH. Η επιδερμίδα μας έχει 5,5. Είναι ελαφρώς όξινο και αυτό οφείλεται στο υδρολιπιδικό φιλμ που έχει. Μάλιστα. Το οποίο στην ουσία δημιουργείται από το σμίγμα και από τον υδρότα. Σε αυτό λοιπόν το όξινο pH, πολλά βακτήρια δεν ευνοείται η ανάπτυξή τους. Άρα μας προστατεύει και με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, το σμίγμα λειτουργεί και σαν μονωτής. Σε φυσιολογική έκρηση πάντα μιλάμε. Και δεν επιτρέπει και την απορρόφηση οποιοδήποτε προϊόντος. Αλίμονο το δέρμα να απορροφούσε τα πάντα. Άλλωστε και για μας, αυτό το να ανοίξουμε τη δίωδο και να προσπεράσουμε αυτή την άμυνα του δέρματος, χρησιμοποιούμε πολλά μηχανήματα, την οποία παρακάμπτουμε φυσικά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με συγκεκριμένο προσεκτικό τρόπο. Όταν λοιπόν ένα καθαριστικό είναι αλκαλικό και καταστρέφει φωτομανδύα, το δέρμα σταδιακά θα χάσει και το βαθμό υγρασίας, γιατί θα χάνει πλέον υγρασία προς το περιβάλλον, mm-hmm. και θα φαίνεται περισσότερο ξηρό, τραχή και ευαίσθητο. Και άρα θα δούμε διαλέγουμε σταδιακά να εμφανίζει και ερεθισμούς που πριν δεν είχε. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει είναι να διαλέξουμε ένα προϊόν το οποίο ταιριάζει απόλυτα στην επιδερμίδα μας. Ακριβώς. Είτε έχουμε λιπαρή, είτε μεικτή, είτε ξηρή επιδερμίδα, είτε ευαίσθητη, γιατί υπάρχει Ακριβώς. και αυτή η κατηγορία. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Ένα πολύ ευαίσθητο δέρμα. Συνήθως βέβαια τα πολύ ευαίσθητα δέρματα δεν έχουν και τα μαύρα στίγματα. Mm-hmm. Ωστόσο όμως πρέπει να κάνουν καθαρισμό ένα πολύ ευαίσθητο δέρμα. Και βέβαια. Πρέπει και σε αυτή την περίπτωση. Απλά κινούμαστε διαφορετικά. Mm-hmm. Είναι πάντα το δέρμα το οποίο μας καθοδηγεί. Μάλιστα. Πάντα κινούμαστε βάση αυτό. Πες μας τις γενικές συμβουλές, είτε για το τι πρέπει να προσέξουμε απευθυνόμενοι σε έναν αισθητικό, σε ένα Ινστιτούτο Ομορφιάς, σε έναν mm-hmm. Εξειδικευμένο τέλος πάντων άνθρωπο, είτε γενικές συμβουλές γι' αυτό και γενικές συμβουλές όσον αφορά το τι μπορούμε να κάνουμε έτσι μόνοι μας στο σπίτι για να βοηθήσουμε λίγο ακόμα την κατάσταση. Χωρίς να επέμβουμε όμως σε πράγματα που δεν πρέπει να επέμβουμε. Ναι, σωστά, γιατί η καθημερινή συνήθεια πολλές φορές έχει και πολύ μεγαλύτερη δράση mm-hmm. και αποτέλεσμα από τη μία εξειδικευμένη θεραπεία. Θα κάνουμε δύο φορές, δύο-τρεις φορές το χρόνο. Είναι σημασία έχει τι κάνουμε κάθε μέρα στο σπίτι μας. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η σχολαστική καθημερινή καθαριότητα με το σωστό κατάλληλο καθαριστικό. Mm-hmm. Η καθημερινή ενυδάτωση. Στην ουσία τα προϊόντα ενυδάτωσης αποτελούν το νερό για το δέρμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει σε καθημερινή βάση να το ανακουφίζουμε και να του δίνουμε και μία ποσότητα υγρασίας. Αντιλιακή προστασία. Μάλιστα, η αντιλιακή προστασία στην ουσία αποτελεί τη νούμερο ένα αντιρρητιδική πρόληψη. Και εδώ θέλω να προσθέσω ότι σε ένα δέρμα το οποίο έχει ακμή, η αντιλιακή προστασία, εγώ τουλάχιστον αυτό έχω διαβάσει και αυτό γνωρίζω, ότι είναι ακόμα πιο σημαντική για να μην αφήσουν, να μην αφήσει και περισσότερο σημάδια. Ακριβώς. Οπότε ισχύει αυτό. Οι πρόσφατες φλεγμονές και ολοποιημένες βλάβες γενικότερα διατρέχουν τον κίνδυνο υπερμελάγχρωσης. Μάλιστα. Πόσο μάλλον σε ένα ακνιακό δέρμα, σε ένα δέρμα που φλεγμένει, θα πρέπει να προστατεύεται με αντιλιακό. Γιατί το καίει και ο ήλιος πιο πολύ αυτό το πράγμα και σου αφήνει μετά σημαδάκι. Mm. Οπότε οπωσδήποτε αντιλιακό. Κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουμε. Τώρα, είναι σημαντική η επίσκεψη σε δερματολόγο. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχουμε μία σαφή εικόνα, μία σαφή και σωστή εκτίμηση όλων αυτών των στοιχείων που εμείς μπορούμε να μας ενοχλούν σε αισθητικό επίπεδο, mm-hmm. αλλά στην ουσία να είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Άλιστα. Θα πρέπει λοιπόν ο γιατρός να ελέγξει με το ειδικό δερματοσκόπιο την οποιαδήποτε βλάβη. Υπάρχουν βλάβες που μπορεί να είναι προκαρκινικές βλάβες. Συνήθως αυτές είναι οι ακτινικές υπερκερατώσεις. Μάλιστα. Και μπερδεύουν πολλές φορές τον κόσμο. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητα κάτι τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά την ακμή, θα πρέπει να γίνει το αντίστοιχος εργαστηριακός έλεγχος, να αποσαφινιστεί η αιτία. Πολλές φορές προσπαθούμε και ο κόσμος έχει την ανάγκη να μπει σε ένα καλούπι, να μπει σε ένα πρωτόκολλο. Θα δεις ότι επανειλημμένα θα λέω ότι πάντα κινούμαστε απόλυτα εξειδικευμένα. Είναι πολλοί λόγοι, είναι πολλοί παράγοντες, είναι διαφορετική αντίδραση που θα έχει το κάθε δέρμα. Και σίγουρα όταν απευθυνόμενοι σε έναν ειδικό θα ξέρει κάτι περισσότερο από εμάς. Σωστά.
Γιατί παίρνουμε και το αντίστοιχο ιστορικό. Οπότε κάνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο σπίτι, τον καθαρισμό μας με σωστά προϊόντα, κάνουμε μία μάσκα. Μπορούμε να κάνουμε ενυδατική ή καθαριστική μάσκα από αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο και από μια μάρκα την οποία εμπιστεύεστε κι εσείς. Φυσικά είναι ακόμα από ένα αισθητήριο ομορφιάς, είναι ακόμα καλύτερες συνήθως και πιο εμπλουτισμένες από ό,τι τουλάχιστον έχω καταλάβει εγώ. Το βασικό είναι ότι γνωρίζουμε τα αισθητικά τους πλήρως και πιθανή αλλεργία. Σωστά, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίδα, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Και κάτι, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εγώ, επειδή είχα περάσει ακμή στην εφηβεία, αυτό που μου είχε πει η δερματολόγος και πραγματικά την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι, το πιο σημαντικό είναι να μην ακουμπάμε τα χέρια μας στο πρόσωπο συνέχεια, γιατί τα χέρια μας μεταφέρουν πάρα πολλά μικρόβια, και επίσης να μην αφήνουμε τα μαλλιά μας πάνω στο πρόσωπο, γιατί και τα μαλλιά μας έχουν πάρα πολλά μικρόβια. Ισχύει. Ισχύει, και βέβαια ισχύει, γιατί όταν έχουμε μία φλεγμονώδη κατάσταση, φλεγμονές, τα κόκκινα σπυράκια που λέμε πιο απλά, στην ουσία το δέρμα μονίμως φλεγμένει. Μονίμως το δέρμα παρουσιάζει μία λύση τη συνέχειά του. Το οτιδήποτε μπορεί να επιτείνει αυτή τη φλεγμονή ή να την επιδεινώσει. Μάλιστα. Ελπίδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσαν σήμερα μαζί μας. Θα είστε μαζί μας και την επόμενη Πέμπτη, έτσι, με πάρα πολύ ωραίο θέμα. Την Ελπίδα μπορείτε να τη βρείτε στο Mi Skin και στην Νέα Ιωνία και στην Κηφισιά. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε και πάλι κοντά σας.